Καλώς ήρθατε λοιπόν σε έναν ακόμα αγώνα για την Summer Elite. Σημερινός, όπως βλέπετε και κάτω στον τίτλο, είναι ομάδα των Ελλάς Paper Bears εναντίον της ομάδας των Δυστυχισμένη. Μαζί δύο ομάδες με τη διαφορά. Σημαίνει μαζί είναι τις ομάδες οι οποίες θα κάνουν ούτε κοινά από πιο νεανικά ρόστερ. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν αγώνα ακόμα στην σημερινή, στην φετινή Summer Elite. Με την ομάδα των Ελλάς Paper Bears στον πρώτο αγώνα τους και στο δεύτερο να μην καταφέρουν να κερδίσουν την ομάδα των The Boys με 80-64 η τατού. Στην αντίφαση, οι συνηθισμένοι μαζί είναι στην νίκη και στην νύχτα. Πρώτη αγωνιστική επικράτησαν τον MNP με 89-76, ενώ στην δεύτερη κερδίσαν τους Ικάριους σε ένα ντέρμπι πολύ δυνατό με 99-94. Το αυτό που μας φτάνουν μετά στις δηλώσεις να σας αναφέρουμε και εδώ πέρα. Από την πλευρά των Ελλάς Paper Bears, ο Καζής ανέφερε ότι δεν είναι εύκολο οι αντίπαλοι, είναι ξυνά τα σκορ του, έχουν ταχύτητα και θα μας δυσκολεύσει ιδιαίτερα στην αντίπερα από την ομάδα των Δυστυχισμένη μαζί, ο Θεσσαλίδη ανέφερε ότι αλλά έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην ομάδα, την σαν οικογένεια και το μπορούν το εκμεταλλευτούν εντός γηπέδου κατά πάσα πιθανότητα. Θα δούμε αν θα ισχύσει την εξέλιξη από εδώ και πέρα. Θα δούμε όμως και τον αγώνα σιγά σιγά με την ομάδα τον Δυστυχισμένη μαζί να είναι στην επίθεση και τον Κατσαμούρη να σκοράρει, να ανεβάσει διαφορά στους 4-2-6 το σκορ στην αρχή της πρώτης περίοδου. Τα πρώτα δύο λεπτά μόλις έχουν περάσει. Στην αντίπερα ξέρουμε ότι είναι η ομάδα των Paper Bears την δυσκολία που έχει συνειδητοποιήσει σε μια ομάδα που έχει συχνά βαθύ το ρόστερ. Στην αντίπερα είναι μια ομάδα που είναι καλοδουλεμένη, δεν είναι κάτι καινούργιο. Και το πρώτο παραλάβει το φάουλ από τον Παπασκάλι να σκοράρει, να κερδίσει και το φάουλ, να κάνει το 4-6 και έρχεται το έμεσο στο τρίποντο. Να δούμε αν θα καταφέρει να πάει στους το τρίποντο, στο έμεσο, να φέρει διαφορά στον πόντο. Θα δούμε πάντως ξέρετε από την πλευρά των Paper Bears, ένα από τα πάντα φαινόμενα. Τρεις άνθρωποι, τρεις παίκτες με το ίδιο επίθετο βρίσκονται πατέρας και γη, πολυχρονιάδης. Μετά Γιάννης με το ένα, τον δεύτερο Θεόδωρο και τα μηδενικά ανήκουν στον Χρήστο. Απλά να σας το αναφέρουμε. Πέρα Καζής σας κοράρει, θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Το 6. Θα δούμε την κυκλοφορία, Κατσαμούλης θα περάσει την μπάλα. Δεν θα βάλω αυτό. Πέρα δεν θα, σε πρώτο ούτε δεύτερο ακόμα θα καταφέρουν να σκοράρουν. Αν και έχουμε το φάουλ. Δυστυχισμένοι μαζί. Και τελικώς ο κερδισμένος της υπόθεσης ο Κιώσα. Ότι πολύ δεν είναι εύστοχοι. Η δεύτερη επιτυχημένη όμως θα έχουν πάλι άλλο σκορ στο 7. Τεχνίζει τον πόντο. Θα
με την ομάδα των Λάσκων Καρδιάς θα καταφέρουν να κάνουν δεύτερη σε ποιος και θα φτιάξει γρήγορη πάσα μόνος του έμεσο κάρφωμα, δεν έγινε απευθείας. 8-9 το σκορ. Βάζω στα χέρια τώρα του Παπαπασχάλη από την πλευρά των Καθεβερτέας. Πολύ ωραία εκτάθεση και ανάποδο λέει από τον Μπέλη. Αν μπορούσα να δώσω την πρόληψη, επειδή βλέπω δύο πολύ νεανικά ρόστερ, θα πάμε σε γρήγορο παιχνίδι και όλα αυτά να πάνε και πολύ ψηλά. Φαουλ του Κιώσια. Πάνω στην προσπάθεια του Μπέλη. Επειδή και δύο παίξαν πάρα πολύ φλέκια με πολύ μεγάλη δύναμη, ανησυχήσαμε για το συγκεκριμένο και πως όλα καλά, δεν έχει συμβεί τίποτα. Πρώτη βολή δεν είναι επιτυχημένη, ούτε η δεύτερη, το έσωσε ο rebound και πάνε να τρέξουν την επίθεση. Μένει μαζί. Κατσαμούρης έχει δισταθεί το χέρι του. Κόμμα ένα τρίποντο. 10-12 το σκορ. Τρεις πολυχρωμιάδες. Πάμε τώρα στον Παπασχάλη. Ωραία πάσα για τον Μπέλη. Θα πάρει το σουτ. Υπάρχει απάντηση. 13-12. Πορεία και επίθεση των συγκεκριμένων μας τώρα. Καταμούρης θα πάει για τρίτο σερί. Θα το καταφέρει. Ανταπάντηση εδώ πέρα. Ένα τρίτο τρίποντο. Πολύ ωραία τρίτο του Πολυχρονιάδη. Τέλης. Και εδώ έχουμε φάουλ, το οποίο θα γίνει χαμηλά από τον Ιακιώτη. Και αλλαγές στην ομάδα συγκεκριμένη μαζί, όσο οι Λάσκοι Καρδιάς θα κάνουν αυτήν την επίθεση. Μπαίνεις για Παπασχάλη και ξεκινάει την επίθεση. Σουτ χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Λεμονιά. Γιώσα θα κάνει αντιστοιχτικό κάθομα. Βρέθηκε μόνο του. Να δούμε τώρα αν θα υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, υπάρχει φάουλ από τον Λεμονιά. Ποινή πάνω στον Παπασχάλη. Κατσαμούρης θα αναλάβει την ποινή, θα σκοράρει. Και έχουμε και το φάουλ. Παραφορά στα χέρια του Κυριακιώτη. Θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 13-20. Η διαφορά αυξήσεται και στο παρόν. Στο 13-20. Θα δούμε αν θα ανέβει κι άλλο. Φάουλ. Διάφορα δημοκρατήματα. Κατέβαζα από τον Μπέλη. Θα έρθει ο τελεύθερος. Θα καταφέρει να σκοράρει. Πολυφωνιάζει θα σώσει. Και θα βρει και αποφεύγει κιόλας.
Φίλε, συνεχίζεται. Αλλά χωρίς σκορ. Δούμε σε δεύτερο και τρίτο χρόνο πως έχουν κάποια αλλαγή. Δεν σκοράρει κάποιος. Καμούρης. Το σουτ από τα χέρια του Χαρούσκου χωρίς επιτυχία. Ο Πασχάλης θα τρέξει. Θα πάρει το σουτ τριών πόντων, θα σκοράρει 16-20. Διαφορά στους 4 πλέον τα τελευταία 3 λεπτά της πρώτης περίοδου. Χωρίς επιτυχία το σουτ από τον Κατσαμούρη, το πρώτο χαμένο τρίποντο. Είναι από 3 σερί πετυχημένα. Θα βασάλεις. Δεν έγραφε ένα σκοράρι. Θα δούμε που είναι γρήγορα. Τόσο μεγάλη ευκαιρία για ένα κριτικό καλάθι. Και έχω το φάουλ. Ευκαιρίζει ο Κατσαμούρη. Ο Κατσαμούρης. Ευκαιρία δύο βολών. Τρίτο ομαδικό για το μάτι του Ελλάδος Paper Bears. Πρώτη βολή εύστοχη, 16-21, η διαφορά ανεβαίνει στους 5. Δεύτερη εύστοχη, 16-22 το σκορ. Πολυφωνδιάδης, τον Μπέλη. Θα το περαστεί. Βάζει λεμονιά πίσω στο σκοράδι. 14-4. Σουτ χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Κουλιακιώτη. Και επίθεση ξανά στους τέτοιες που μπορεί να μειώσουν πλέον. Να φτάσουν στους δύο ισοδέα πόντο. Μπέντς θα κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια μόνος του. Θα σκοράρει διαφορά πλέον ξανά στο καλάθι, κατεβαίνει λοιπόν και 2 ώρα. Γιακιώτης και ο Μπέντς εδώ θα δώσει τα χέρια του, θα ανακόψει την πορεία. Μπορεί να μην έχουν, να κόβεται ο χρόνος μόνο, αλλά πολλές φορές πιστεύεις είναι και σαν ψυχολογίας όλο αυτό. Ένα για διακοπή επίθεσης. Θα μου δεν καταφέρει να σκοράρει. Και πήγε πάλι για τους Last Paper Bears. Καζί στο σουτ. Βοηθυχία. Ξέρετε από όλους ο Κιώστα. Και έχουμε φάουλ του Καζί. Τέταρτο ομαδικό. Πρώτο προσωπικό. Και έχουμε αλλαγή, περνάει στον αγώνα ο Χαρμάκης στη θέση του Παπαπασχάλη. Γιακιώτης. Κατσαμούρης. Μπάλα. Κιώσα. Μόνος του. Κοντεύει να κερδίσει τα σκέτα σήμερα. Είναι επίσης να πάει περιπέας, μήπως μειώσει το σκορ, το οποίο γίνεται από τα χέρια, από τα τηλεμονιά. Δεν έχουν το σκορ, σε αυτήν την επίσης όμως υπάρχει θετικό το rebound. Διακιώτης, τρίτο πόντο χωρίς επιτυχία. Δεύτερα 25 δεύτερα. Μπέλης. Κρατάει. Και γίνεται. Θα δούμε εδώ επίθεση χωρίς επιτυχία. Και τέλος του περίοδου 22-24. Για την ομάδα των συμβαίνει μαζί. Ένα αρκετά οριακό. Να δούμε τι θα επιφυλάσει η δεύτερη περίοδος. Επιστροφή στην δεύτερη περίοδο. Κατοχή για την ομάδα των Last Paper Bears.
το σκορ στο 22-24 επειδή τον δυστυχισμένοι μαζί. Με πολύ ωραίες φάσεις και πολύ ωραίο momentum της πρώτης περίοδου. Θα δούμε αν θα συνεπιστήσει στο υπόλοιπο του αγώνα. Ήδη αυτό το κλέψιμο του κόσμου του Κασαμούρη. Και αντιαθλητικό φάουλ το οποίο θα χρεωθεί ο Βασιλεμονιάς πάνω στο Κατσαμούρη. Αυτό σημαίνει δύο βολές για τον Κατσαμούρη. Εστιασμένη δηλαδή η διακοπή επίθεσης για να φάουλ με πρόθεση. Δύο βολές κατοχή για την ομάδα των δυστυχισμένων μαζί. Κατσαμούρης. Πρώτη βολή εύστοχη. Δύο στις δύο. Το 22-26. Και επαναφορά από την τράγια γραμμή. Μεσακίδης. Ευχαριστώ, Κατσαμούρης, μέχρι μέσα, απλώνει το σώμα του, περνάει, σκοράρει. Μάχης αφήνει για τον Πολυχρονιάδη. Καζής. Πολύ καλή άμυνα, ψάρει, δεν αφήνει. Έχουν την αλλίωση του σούτ από τον Κιώσα. Το συγκεκαζεί. Τρίπολο χωρίς επιτυχία για να αυξηθεί διαφορά σε 9. Σε 28, πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Αντιλεμονιάς. Καζής και σκοράρι. Κασαμούρι. Προσπαθιακός της Πολυχρονιάς της χωρίς επιτυχία. Μεσαρτίδης. Πρέπει να πάρει το σούτα, δεν θα σκοράρει όμως. Από πίσω την μπασκέτα, οπότε καταφέρει τη μεγάλη δυσκολία. Σούτα από τον Μπέλη, ριμπάντο τον Κασλή. Και θα σκοράρει, θα θέλει ένα χρόνο η ομάδα των εδώ παρά λίγο το κλέψιμο, όπως θα συγκρατήσει ο Μπέλης μετά από την χέρια που θα κάνει ο Φαρμάκης. Κιώστα, Κατσαμούρης. Θα πάει για το σου τελικά, Κωνσταντίδης. Παραμένει το 22-28 για την ομάδα που μένει μαζί. Βαρμάκης. Μπέλης μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Πάσα είναι στην κίνια. Φτάνει την αρχή του Κατσαμούρη. Και έχουμε time out για την ομάδα των μένει μαζί των τυπικά φιλοξενούμενων για σήμερα. Επιστροφή λοιπόν μετά και το time out της ομάδας των μένει μαζί, όπου θα δεν θα έχουν κατοχή, θα είναι η ελάχιστη βελτέα στο φιλο που σημαίνει επιστροφή. Βλέπετε θα μια πολύ ωραία κυκλοφορία και του Φαρμάκη. Δεν θα είναι έστοχο. Αυτός θα σκοράρει. Πάμε Πασχάλη. Μπάλα. Πρέπει να δούμε να διώσει διαφορά. Αλλά νομίζω εδώ πρέπει να κλείσουμε τα αυτιά μας. Κιώστα, εκπληκτικό ανεμόμυλος
τα highlights έρχονται και φεύγουν. Πραγματικά μια φάση πιθαμένη από NBA. Εδώ δεν καταφέρει ο Πέλης ο Σκοράρης. Να δούμε εδώ τι θα γίνει κάτω στο παραμένει τους υπομάτες που σημαίνει μαζί. Για φάση 10. Καθαμούρης, ελεύθερο σούτ. Δεν θα σχολάρει. Πάρα στους γηπέδους πάλι. Βαρμάκης. Δεν θα σχολάρει. Αλλά εκεί πέρα ο Παπασκάλης το καταφέρει. Συγκεκριμένοι μαζί. Σουτ χωρίς ευκαιρία από τον Κυριακιώτη. Βαρμάκη. Πολύ ωραία πάσα για τον Λεμονιά. Αλλά έχουμε φάουλ. Συνήθως με τον Παπασχάλη πάσα. Φάουλ και εσμένα τον Μπέλη θα πάει στην γραμμή των Πολών. Φάουλ το οποίο έκανε ο Κιώσα. Πάω στην εκδίκηση του rebound, έγινε. Διαφορά κατεβαίνει στις 7, 25-32. Με την δεύτερη βολή. Διαφορά στις 7, 25-32. Για σφασμένους στραγάλους λέει εδώ πέρα. Παραλίγο αλλά δεν ήρθανε. Πολύ ωραίο το ρολ και το καλάθι από τον Γαλανό. 25-34 δεν διαφορά σε 9. Καλά, όλοι προς το καζί αλλά δεν έφτασε ποτέ. Έφτασε μόνο στην γραμματεία. Έχουμε time out. Την πλευρά των Last Paper Bears. Το σκορ είναι 25-34, 5-14 την λήξη της ελεύθερης περίοδου. Επιστρέφουμε μετά το time out. Επιστρέφουμε μετά το time out επειδή μας δώσουν Last Paper Bears. Και έχουμε την κατοχή του συγκεκριμένη μαζί. Γιώσαμε πολύ καλή άμυνα από τον αποφασίσαν πάνω του. Τον αφήνει ελεύθερο. Διακιώτη. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Και δεν θα μετρήσει καλά, θα έχει λήξει ο χρόνος. Παραμένει στην ομάδα των Αλκούδων. Βαρμάκης. Θα πέρα στην πάσα. Εδώ το κλέψιμο. Και εδώ θα έχουμε καλή πάσα. Σουτ για τρεις, χωρίς επιτυχία. Το rebound είναι όμως ευθυντικό από το καζί, το πρώτο σκοράρι. Λίγο η πάσα.
Νομίζω καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν κάτι ασχολιά σε εδώ πέρα. Η πάση μίλησε από μόνη της. Έχουμε μείνει λίγο χωρίς να έχουμε να πούμε πολλά μετά από αυτήν την φάση. Παραδείγματος δεν έχουμε αλλαγή στο σκορ από την στιγμή. Ούτε μία πίστη, ούτε άλλη ήταν επιτυχημένη. 27-36, 3-36 για την έξι περίοδου. Πρώτη πολύ ήταν άσοχη του Γαλανό, ο δεύτερος είναι εύστοχη. Ρεύμα της μπάλας, ο Πασχάλης θα πάρει το σούτ, χωρίς επιτυχία. Μόνο σου, Γιώσα, θα σκοράρει, θα ανεβάσει διαφορά. Άμα υπάρχει απάντηση, δεν υπάρχει. Πάλι αυτή την μπάλα έξω, ο Γαλανός. Χωρίς να πετυχαίνει καλάθι. Μπάλα μένει στην κατοχή. Καταλαβαίνουμε. Στην κατοχή των δυστυχισμένων μαζί, οι οποίοι έχουν διαφορά των 12 πόντων. Αφήνει από τον Κιώσα, αλλά δεν θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα. Δύο και 51 για την λήξη της περίοδου. 27-39 το σκορ. Παρμάκης. Θα περάσει. Για τα σκοράρι θα πάρει το φάουλ. Θα δούμε αν θα μπορέσει να μειώσει τη διαφορά του 12 πλέον που είναι μπροστά η ομάδα των αντισχυσμένων μαζί. Πρώτη βόλη μπάλα δεν κάνει το χατήρι τον Χαρμάκη. Δεύτερη όμως είναι έστοχη. 28-39. Γρήγορα ο παιχνίδι, την ομάδα της μένει μαζί. Και έχουμε την επιθυμένη άμεσα στο Πασχάλι εδώ πέρα. Χαρμάκη. Ο σούτ από τον Καραγκούνη. Θα πιστεύω χωρίς ευθυσία. Αν έμπαινε αυτό πραγματικά, θα μιλήσουμε για ένα από τα καλά της χρονιάς. Αλλά η μπάλα δεν μπαίνει. Και έχουμε time out από την πλευρά των δυστυχισμένων μαζί. Διαφορά είναι στους 11 λεπτά που μένουν για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Συνεχίζει ο αγώνας πλέον μετά το time out. Την ομάδα με ο Ελλάς Πέιπερ Μπέαρς να έχουν την κατοχή. Να δούμε αν θα καταφέρουν να μειώσουν το μείωμα. Να κάνουν διαφορά μετά και το τρίποντο του Κατσιρεμονιά που κατεβάζει διαφορά πλέον στους 8. 31-39. Αυτή. Ο Καμούρης θα δει μέχρι να σκοράρει. Διαφορά ξανά στους 10. Ο Πασχάλης. Και φάουλ του Γαλανού.
για τους 14 ομάδες για τον επιθετικό φάουλ το οποίο θα κάνει ο Μπέλης. Πρώτο προσωπικό, δεύτερο ομαδικό. Ο Αχτσής διακιώτης για καταφέρα στο ράδι. Περνάει πολύ ωραία η μπάλα στον Ζουράφισσα για το φαρμάκι. Επιτυχημένο μείνει το σπαθιά του, θα μειώσει στους 9. Κατσαμούρης για καταφέρα στο ράδι και φαρμάκι στο rebound. Ευκαιρία για να μειώσουμε κι άλλο, τελευταία 44 της περίοδου. Το σουτ δεν φαίνει αποτέλεσμα. Παίρνει την μπάλα εκτός του χώρου. Κυλάει η μπάλα ήρεμα. Κατσαμούρης μεταφέρουν σε όλα αυτές τις περιοχές για τα χέρια τους. Γι' αυτό τρέχουνε. 41 το σκορ, 22. Μέχρι το τέλος θα φέρει, θα πάει η επίθεση, αυτό και η διεύτερο πάγκο τουλάχιστον. Μασχάλη. Και έχουμε φάουλ, το δεύτερα. Φάουλ το οποίο θα κάνει ο Κουλιακιώτης. Ο Ασκάλης είναι εκτέλεση των βολών. Έστω εκεί 34-41. Δύο συγκλώ οι βολές από την πλευρά του Ασκάλη. 8 δευτερόλεπτα που έμεινε. Χωρίς αποτέλεσμα. Έχουμε αλλαγές. Το time out από την πλευρά των Las Weber Bears που πεινάνε. Γιατί είναι να διοργανώσουν την τελευταία τους επίθεση στην δεύτερη περίοδο. Τελευταία επίθεση 8 δευτερολέπτων. Δεύτερη περίοδο. 45-41. 47-41. 4-4 απομένουνε. Θα δούμε αν θα έχουμε το καλάθι σήμερα. Δεν το έχουμε. 37-41 λεγείται η δεύτερη περίοδος. Οι δύο ομάδες αποσύρονται για τους πάγκους και θα επιστρέψουν τριμήτερες για ένα πολύ συγκλονιστικό παιχνίδι, όπως φαίνεται να υπάρχει ως τώρα. Επιστρέφει λοιπόν το τρίτο δεκάλεπτο σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει χαρίσει ωραίες στιγμές ως τώρα. Η ομάδα των Μπέλης μαζί πλέον μπροστά με 33 και κάπου χρεώνεται τεχνική ποινία, δεν θα καταλάβω πού. Τεχνική ποινία χρεώνεται σε παίχτη των σας μπαίνει μαζί. Να μην πάω στη Σαπίδη. Πολύ εύσοχη από τον Καζή. Και κάτω εκεί. Εξεράστε Βαρβέας. Θα την μπάλα με τον Πασχάλη. Πίεση γίνεται από τον Γαλανό. Πολύ απάσα και κόβει την άμυνα στη μέση. Για να σκοράρουμε για παραπέρα στους τρεις. Κατσαμούρης, σκοράρει. Περιβάζει ο Νικηφόρος.
Αγύρω ο Μπέλης πλέον. Χρυσοφαρμάκη, αλλάζει την πλευρά. Φόρος, τον Μπέλη μπάλα. Φαρμάκης. Οριακό στο καλάθι. 43-45. Φάουλ σχεδισμένο από τον Αχτσί. Δεύτερο ομαδικό. Στον πρώτο ομαδικό. Ήδη είναι ο Μάρκος Λαφεραντέας. Καμούρης. Μπάλα εκτός. Το σούτ δεν είναι επιτυχημένο από το Αχτσί του Καραμού. Αντιαθλητικό φάουλ το οποίο θα κρυωθεί. Γιατί να είναι στον Γρηγορόπουλο. Παρ' όλα αυτά θα παστάνεις για τις δύο βολές. Μπορεί να φέρει παιχνίδι στο Βαλία πλέον. 44-45. Διαφορά στον πόντο παραμένει 44-45 για την ομάδα των δυστυχημένων μαζί, αλλά η ομάδα των Ελλάδα πρέπει να περάσει την ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Δεν εκδηλώνεται η επίθεση. Μπάλα βγαίνει εκτός. Αχτσής. Βρίσκουν ένα γαλανό. Πολύ ωραία κίνηση. Εκκεντρίζει το φάουλ. Θα τον καθίδευε το φάουλ όπως το καταλαβαίνω. Όχι, είναι τον Νικηφόρο. Πρώτη βολή, δεν είναι βρισκημένη. Θα δούμε και τη δεύτερη. Αν θα μείνει διαφορά στο πόντο θα πάει στο καλάθι. 44-46 πλέον. Αφασκάλης. Δεν θα χρειαστεί καλά η πάσα. Θα βγει εκτός, μπάλα. Θα αλλάξει χέρια η κατοχή. Και αυτή σε κατεβάσει. Φάλτου από Πασχάλη, χαμηλά. Τρίτο φάουλ και προσωπικό και ομαδικό. Φάουλ, τέταρτο, μαδικό. Φάουλ του Φαρμάκη. Εγώ πιστεύω να πάρει το σούτ. Καλανός η δικιώσα. Κατσαμούρης. Εκτελεστεί το τρίποντο, έσοχα 49-44. Ανάσα για την ομάδα των Μπέλη μαζί. Πολύ ωραία πάσα για τον Μπέλη, για καθένα σκοράρι. Κιώσα τον βγάζει εκτός φάσης. Και εδώ θα καταφέρει ένα σκοράρι. Στον ευδιασμό. Αν δεν μπαίνει διαφορά σε 7. Μπέλη στην μπάλα. Και κερδί στο φάουλ από τον Γρηγορόπουλο.
Δύο βολές από τα χέρια του Μπέλ. Πρώτη είναι έσβηση, μειώνει για άλλη φορά. Δύο στις δύο λοιπόν, για φορά κατεβαίνει στις πέντε. Αυτή, προσυμβιάδησε τον Μαρκάρη. Το σούτ είναι επιτυχημένο στο τυπικό το rebound. Μούρης, Βεκιώσα, θα κερδίσει το φάουλ από τον Καζή, πέμπτο μαδικό. Πρώτη βολή έστω, έχει διαφορά με τις 6, 46-52. Δεύτερη όμως δεν είναι επιτυχημένη. Πάλι προσθυμιάδη. Θα ολοκληρώσει αυτήν την ωραία προσπάθεια από τον Λαφτέρα Βαρμπέαν. Θα κατεβαίνει στις θέσεις διαφορά. Τόσα. Δεν μπορείς να κρατήσεις την κατοχή. Αλλαγή πλέον στα χέρια. Λοιπόν, θα πρέπει πρίμα Φαρμάκης. Τον Καζή. Φαρμάκης, πατώντας. Δεν θα κάνω πέρας χωράρι. Κατσαμούρης. Καθαρή άμυνα. Καθαρή Πολυφωνιάδης. Εδώ θα καταφέρει να σκοράρει ο χώρος. Αλλαγές και τις δύο ομάδες. Κατοχή για τα χέρια των αρχούδων. Το σούτ δεν είναι επιτυχημένο. Διαφορά θα μείνει στους τέσσερις. Και έχουμε βήματα από τον Κιώσα. Time out από την ομάδα των δυστυχισμένων μαζί. 5-44 του τρίτου δεκαλέπτου, 48-52. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ιδιαίτερη ένταση σήμερα. Θα μας συζητηθεί έτσι και μετά το time out και στο υπόλοιπο του αγώνα. Έτσι τρέχουν τα άλλα time out. Μπάλα στα χέρια του Ελλάδα, τελευταία το πρωτοφυλιάδι. Φάουλ του Αξί. Τέταρτο ομαδικό. Θα δούμε τώρα και την επίθεση. Τον Ελλάδα Βερδέα και Αζής. Θα πάρει το πέρα να ψηφίσει όμως. Μέχρι μέσα μόνος του Τάσκο Ωράρη. Διαφορά στους 6. 48-54. Πολυφωνιάδης. Ο Φαρμάκη θα περάσει την μπάλα στο Καζή. Δίνει επιλογές. Τάσκο Ωράρη, θα πάρει μέσα στο Τάσκο Ωράρη. 50-54. Τελειώσα η μπάλα. Το σούτ χωρίς επιτυχία. Καλιά.
Φάουλ το οποίο γίνεται από τον Μπέλη πάνω στον Κιώσα. Τον Μπέλη πάνω στον Κιώσα. Δύο βολές. Πρώτη βολή είναι έστοχη. Δεύτερη μας όχι, 50-55 το σκορ. Λογές γέννη πολλές. Θα ζεις. Θα είμαι κλειμές να πεις την μπάλα στο καλάθι. Ας πέρα δεν βάζω τις συμβαίνουν μαζί. Θα κάνεις την ομοθεία του. Αν την πάτη πάρει εδώ πέρα ο Φράτης. Ευχαριστώ. Κατσαμούρης. Έχουμε φάλο χαμηλά. Φάουλ το οποίο κάνει ο Χατζηλεμονιάς. Δύο βόλες στον Κατσαμούρη. Για να μείνει 4, 3-55 πλέον για το επόμενο περίοδο. Μπέλης ανεβάζει. Καζί, Πολυφωνιάδη. Και πέρα που θα έχει μείνει ο Φαρμάκη. Αφλεμονιά. Αφλεμονιά με τον Κατσαμούρη. Μάλα παραμένει στην τελευταία. Και 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Παρμάκης, προλαβαίνει τον χρόνο, δεν πάει στο καλάθι. Κιώσα μέχρι μέσα μόνος του θα σκοράρει. 52-58. Καπιλεμονιάς. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει καμπανεβάσματα από τη διαφορά συνέχεια. Μπορεί να είναι πολύ σκύλι που παλιά μπορεί να φτάσουν σε 10 διαφορά. Όμως εδώ πέρα θα κατεβαίνει διαφορά στους 4. 54-58 τα τελευταία 3 λεπτά. Σούπι Κατσαμούρη. Χωρίς επιτυχία. Πολυφωνιάδης θα περάσει. Μπέλης, μπάλα. Θα πάει μέχρι μέσα μόνος του, δεν καταφέρουν να σκοράρει. Αυτή. Θα σηκώσει για το κόφερε. Ακόμα ένα highlight για σήμερα. Επίσης το πέμπτη είναι δεύτερη, καταφέρνουν να σκοράρουν εδώ στο πέμπτη μαζί με τον Φιλεμονιά. Αυτής θα σπάσει αστραγάλου. Αλλά θα καταφέρει να σκοράρει. Φιλεμονιάς. Φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ από να
πρώτη βολή δεν είναι εύστοχη, παραμένει το 56-40. Στις δύο λοιπόν, παραμένει διαφορά στις τέσσερις. Κατσαμούρης τον αυτοί θα πει το τρίποντο ελεύθερο. Θα το σκοράρει κιόλας. Ανεβάζει διαφορά στις 7. Μικρή ανάσα για τους δυστυχημένοι μαζί. Βαρμάκι θα περάσει. Θα μετρήσει το καλάθι. Διαφορά κατεβαίνει, 56-63. Φάουλ το οποίο θα κάνει ο Κυλιακιώτης. Το 63 παραμένει. Ευχαριστώ, θα βάλει το καλάθι. Θα αφήσει διαφορά στο 8. Βιολονιάς. Θα φέρει στο φαρμάκι. 5-4 για την εκδήλωση επίθεσης. Θα σκοράρει. 66-66. 44-4. Θα δούμε πως υπάρχει απάντηση. Και υπάρχει από τα σχέδια του Κατσαμούρη. 60-69 πλέον. Βαρμάκης. Καζής. Χωρίς πίεση το τίποτο, αλλά χωρίς επιτυχία κιόλας. Σε δηλώνει ότι όντως ακούμπησε την μπάλα και η κατοχή μένει στους παιδιδιάς. Οι τριών πόντων, μπάλα παραπηρήσει και δεν θα καταφέρει να μπει. Κατσαμούρη τελευταία 10 δεύτερα. Θα δούμε την ολοκλήρωση. Το σουτ της λήξη, χωρίς επιτυχία. Τέλος περίοδου 60-69. Την ομάδα των δυστυχισμένων μαζί. Παραφορά για το 4ο δεκάλεπτο. Είναι μετά τον Ελλάδα Πέτερ Βέαρ, ο οποίο είναι στο μείον 9 αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορούν να δείξουν την εικόνα του, μπορούν να θυσιάσουν και να απειλήσουν το σκορ. Πάρει την μπάλα. Πάρει το σκορ. Μειώσει πλέον στους 6, τα 3-69. Το Τσαμούρης θα πατήσει απευθείας. Για πάει ξανά σε 9. Ο Μασάλης. Έχουμε το καλάθι από τον Μασάλη να πετύχει 4 πόντους. Και ο φαουλ προλοθεί. Φαουλ. Αμυντικό. Δύο βόλες για τον Αχτσί. Το τι έστοχη, 65-73. Τα 5-74, διαφορά σε 9. Καζίγιο το σκούρ που δεν υπάρχει μείωση.
Μεντόσα. Πάω δικιό σα. Δεν είναι εκδηλώνει η επίθεση, δηλαδή το φάουλ. Ο εφηβεία σε κατεβάσει λοιπόν. Πάω στον Καρμάκη. Πίσω, το σουτ χωρίς σκορ όμως. Άρχισε να τρέξει μέχρι μέσα. Δεν θα μπορέσει να έχει ρίξει την ύπρος, πρέπει να κλέψει εκεί πέρα. Πάς αυτή. Καρμάκης. Και ο Καλανός θα διακόψει την επίθεση. Το σουτ. Χωρίς επιτυχία από τον Παπασάλη. Κατσαμούρης. Ανεβάζει κι άλλο την διαφορά. Η διαφορά πλέον φέρνει στις 12 αντιστοίχειο. Μετά από εκεί ώρα. Πολυβενιάδης. Θα περάσει το καζί. Και έχουμε τον πλόκο τον Κατσαμούρη. Την ομάδα των PPPers θα το πιαστούν για να κάνουν ανασύνταξη αυτή τη στιγμή. Είναι καθώς ισομοίων 14. Επιστρέφουμε το time out. Η διαφορά έχει ανέβει 16. Τα 5.79. Για την ομάδα του PPPers και τώρα θα μειώσουν οι PPPers όχι. Πρώτα. Για τον Κατσαμούρη. Το σουτ χωρίς επιτυχία. Δώσα θα δεχτεί τον μπλοκ από τον Βέλη. Θα πάρει το σουτ στη λήξη του χρόνου. Μπορείς να σκοράρει όμως. Και τον rebound είναι επιθετικό. Πολύ αφάση, 65-81. Έχουν 16. Πολύ σημειάδι. Φάουλ τον Αχτσί. Φορά του πλάγια γραμμή. Μπάλα. Βάζει στον Φαρμάκη. Και σε πάρει το σουτ. Αμυχή. Έξω από το κήπεδο. Αφήκε με πιώσα. Κατσαμούρισε έξω μόνος του. Και θα σκοράρει. Μια πολύ ωραία προσπάθεια χωρίς σκορ. Και σε δεύτερο το ίδιο. Πέρα από τον Χαρίστο Βεβά, πέρα στην πάσα και το κλέψιμο και φάλλου του Κατσαμούρη. Διαφορά παραμένει στους 16 για την ομάδα των δυστυχημένων μαζί, ο χρόνος κυλάει παράλληλα. Μένουν 5.44 για τη λήξη. Να δούμε λοιπόν πως θα κινηθεί. Από εδώ και πέρα αγώνας με την ομάδα των Καθέ Περπέας να έχουμε την κατευθύνση των Αποστάλη. Πολύ ωραία πάσα και καλά θα το πω τον Πολυφωνιάδη.
Θα το βάζει το διαφορά. 14 χρόνια υπάρχει και θέλησε από ό,τι βλέπουμε. Μπορούμε να δούμε ένα φινάλι το οποίο θα είναι άκρος έντονο για όχι καρδιακό σίγουρα. Δεν θα μπορέσει να έχει το follow. Στη λίγο πιτυλή σχεδόν του μπάλα δεν βρίσκει στόχο, μπάλα αλλάζει χέρια. Έχουμε αλλαγές. Παραφορά για την ομάδα των Paper Bears. Μας έχουμε λύση και έχουμε την κατοχή. Κάνουν την αυγή πολύ άμεσα από... αφού ο Καθαμός παρελήφθη και ο Μπέλης έχασε την κατοχή της μπάλας. Αλλάζει η χέρια. Μπάλα εκτός. Κατσαμούρης των τριών πόντων. Όχι ευτυχία. Επιθετικό το rebound από τον Χάριστο. Έχουμε βήματα. Δεν θα μετρήσω τα λάθη. Είτε θα αναφερθεί η επίθεση εδώ πέρα. Ορμόμενη είναι η ομάδα των Paper Bears, αλλά λίγο άσχημη ως τώρα. Δεύτερη κατοχή που δεν μπορούν να κατοχθούν την κατοχή τους. Να δούμε αν θα μπορέσει να φέρει να ανεβάσει κι άλλη διαφορά. Δεν θα γίνει όμως λίγο, ο Χάλης κλέβει. Αντί μόνος του, αλλά δεν θα σκοράρει κιόλας. Αυτής την μπάλα θα ηρεμήσει τον... θα ηρεμήσει την επίθεση. Πολύ άλλη προφορία. Καλανός. Σουτ, έστωχο τον αυτή. Πρέπει να έχουμε τραυματισμό από ό,τι βλέπω. Δύο ψήλοι μένουν και οι υπόλοιποι φεύγουν, γίνουν αλλαγή από την πλευρά των συγκεκριμένοι μαζί. Ο Βασκάλης γρήγορα θα πάρει το σούτ, δεν θα σκοράρει. Διαφορά παραμένει 17. Τυρία και 15 για τη λήξη του αγώνα. Τόσο για το σούτ δεν το σκοράρει. Όμως ο Φωσαφής θα πάρει το rebound. Αλλά δεν καταφέρει και το Φωσαφής. Ο Κλέσιμος θα το σκοράρει εδώ πέρα. Και θα γίνω σε καλός σύγχρονος μπάλας. Το λέει Ιαπ. Και το κάρφωμα από τον Μπέλη. Και time out από την ομάδα των δυστυχισμένοι μαζί. Επιστροφή λοιπόν μετά το time out. Διαφορά είναι στους 15. Να δούμε πού θα καταλήξει ο αγώνας και την 2,5 λεπτά και αν τρέξουν λίγο η ομάδα των Paper Bears μπορούν να καταφέρουν την ανατροπή. Γραφίζει ένα σχολάρι εδώ πέρα. Γραφίζει και την πάνω να πει. Φάουλ του Μπορόπουλου. Και ένα αυτοματικό. Παναφορά για τους Paper Bears. Παπασχάλης. Και έχουμε φάουλ του Κιώσα. Πέμπτο ομαδικό, τέταρτο προσωπικό. Έξι,
Ο Πασχάλης στην πρώτη βολή εύστοχος. Μειώνει 70-84. Και κατοχή για τους Paper Bears, καθώς πέτσι πετάξει την πάρα στα πόδια του Κιώσα. Το σουτ έστοχο, 73-84, κατεβαίνει η διαφορά. Παλίγο το κλέψιμο από τον Μπέλη. Ο Ρόγκς κατήσαμε στην μπάλα εδώ πέρα. Λαχιώτης. Και το μπλοκ από τον Μπέλη στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Κρίστο! Ένα δευτερόλεπτο αυμένα θα μπορούσε να εκμεταλλευτούν το οτιδήποτε. Γρηγορόπουλος εντός χρόνου, εκτός στόχου όμως. Καλέστερο και είναι σημαντικό πλέον με την ομάδα των Paper Bear, γιατί γενικά έχουν δείξει πάθος και θέληση. Να δω λεπτό απομένει. Λακιώτης, θα ακολουθεί από τον Πασχάλης. Μια φορά κύριε στη Θεσσαφίδη, αλλά δεν θα είναι επιτυχημένη. Λακιώτης. Δηλαδή και στην γραμμή του αμφιβολών τον Πασχάλη. Τέταρτο προσωπικό εκτομαδικό. Πρώτη βολή δεν είναι επιτυχημένη, παραμένει διαφορά στους 11. Δεύτερη όμως κατεβάζει διαφορά στους 10. 1 και 10 απομένει πλέον. Αυτή θα κατεβάσει. Κατέβει επίσης μόνο σου. Μέχρι μέσα χωρίς αποτέλεσμα η κίνηση από τον Χαρίστο. Μπέλης. Λεφτιάσαν τα 5 δεύτερα. Παπασχάλης. Μπορείς να εξοχίσει. Να βγάλει τελευταία επίθεση κιόλας. Μεσαφίδης. Δεν θα σκοράρει. Προς 5 δεύτερα. Να τη λεμονιά σουτ. Και αυτή σιγά την μπάλα εκτός. Μόνο Μόναχος. Τελευταία δευτερόλεπτα θα αφήσουν να κινηθούν απλά. Το παιχνίδι λίγη σε 74-84 και την ομάδα που είναι συγκεκριμένη μαζί να είναι η νικητήρια για σήμερα σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Και επίσης απλώνει λήξη. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο. Τα σχετικά με πολύ ωραίες φάσεις φτάνει στο τέλος του και κάποτε και θα συμπαρτήσουμε κι εμείς. Θα σας αφήσουμε να σκέφτεστε μπασκετικά και τα λέμε την επόμενη φορά.